Αγανακτισμένοι είναι οι καταστηματάρχες που έχουν τις επιχειρήσεις τους έξω από το κέντρο κράτησης μεταναστών. Οι καταστηματάρχες διαμαρτύρονται ότι καθημερινά γίνονται φασαρίες, ενώ φοβούνται ακόμη και για τα παιδιά τους, καθώς φοβούνται και για τη ζωή τους. Αυτό που θέλουν είναι να έρθουν δημόσιες υπηρεσίες και να διώξουν τους μετανάστες, καθώς οι επιχειρήσεις από τότε που έκλεισε το ιστορικό έκτο σύνταγμα πεζικού ψυχοραγούν. Να τους διώξουν, να φέρουν υπηρεσίες εδώ. Έχουμε πεθάνει. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Έχουν καταστραφεί τα παιδιά μας. Δεν τους θέλουμε. Είμαστε μια πόρτα εδώ πέρα και τα παιδιά φοβόμαστε να βγουν τα παιδιά μας έξω. Τα ακούω όλα. Και δεν μπορώ να αφήσω τα παιδιά μου ελεύθερα. Τα πάντα ακούω. Να τους διώξουν, δεν τους θέλουμε εδώ πέρα. Να φέρουν τις υπηρεσίες. Τουλάχιστον να κάνουν κάτι για την πόλη. Δεν είναι ότι είμαστε μόνο εμείς η περιοχή εδώ. Για όλη την πόλη θα ήταν καλύτερο. Γιατί τα κονομάνε. Τα παίρνουνε. Γι' αυτό. Και μας έχουν πεθάνει εμείς όλοι για να κονομάνε μερικοί. Θα ήταν πολύ καλύτερα γιατί από τότε που έφυγε το στρατόπεδο έχει μειωθεί ο τζίρος μας. Δεν υπάρχει κάποια βοήθεια πλέον από το στρατόπεδο και ουσιαστικά όλα τα μαγαζιά εδώ απέναντι έχουν ανοίξει για αυτόν τον λόγο. Μας παραμυθιάζαν τότε με το ότι θα ξανααάνοιγε το στρατόπεδο και έγινε αυτό. Συνέχεια γίνονται φασαρίες, προχθές έγινε εξέγερση από ό,τι άκουσα και είδαν εδώ τα παιδιά που δούλευαν. Και γενικά έχουμε πολλά πράγματα εδώ πέρα, δηλαδή φωνές, φασαρίες, πολλά. Πιστεύω ότι το καλό θα ήταν όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και αυτά δεν έχουν κάποιο όφελος ούτε στον κόσμο ούτε στην κυβέρνηση. Ίσα αυτό είναι χειρότερο για μας και για τους επιχειρηματίες και γενικά για τον κόσμο. Τώρα μια πόλη σαν την Κόρινθος που το μόνο που έχει είναι το στρατόπεδο. Δεν το βοηθάει κάτι. Μας πήραν και το στρατόπεδο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα πλέον. Δεν έχουμε φοιτητές, δεν έχουμε τουρισμό. Δηλαδή, είχαμε το στρατόπεδο να μπορέσει να βοηθήσει τα μαγαζιά, να έρθει κόσμος, να δει την Κόρινθο, να μπορέσει να κινηθεί λίγο, να κινηθούν τα χρήματα. Τώρα με αυτό το πράγμα δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα.